χρήσιμο των τραπεζών που περιορίζεται η κατάθεση και η ανάληψη λογαριασμών. Όπως τόνισε ο φοροτεχνικός κ. Γουλιδάκης, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν συναλλαγές στην αγορά από την υποχρεωτική αργία των τραπεζών, παγώνοντας όλη την αγορά σε όλους τους κλάδους. Σήμερα στην πράξη υπάρχει μια διαδικασία που ορίζεται στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης με αριθμό Α65 και έχουμε στη διάθεσή μας όλη η φοροτεχνική από τις πρωινές ώρες. Υπάρχει μια διαδικασία που περιορίζει την ελεύθερη ροή, εισαγωγή, εξαγωγή κεφαλαίων, τις ελεύθερες αναλήψεις χωρίς όριο. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει περιορισμός στα 60 ευρώ ανά άτομο και ημιρεσίως ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμού και πιστωτικών καρτών. Όλοι γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν πάγιους λογαριασμούς και εντολές με διαδικασίες ηλεκτρονικού χαρακτήρα web banking, όπως λέγεται στην ηλεκτρονική ορολογία και στην τραπεζική, μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Αλλά επίσης όλοι από το πρωί έχουμε αντιμετωπίσει σειρά ερωτημάτων και πρακτικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει, διότι η συγκεκριμένη διαταγή δεν καλύπτει το εύρος των συναλλαγών όλων των φορολογουμένων και ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα. Γίνομαι πιο σαφής. Πληρωμές οι οποίες υπερβαίνουν τα 60 ευρώ τη μέρα δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό αφορά τη φυσιολογική ροή προμήθειας πρώτων υλών, υπηρεσιών και των λοιπών που δεν μπορούν να πληρωθούν πάνω από αυτό το ποσό τραπεζικά, εκτός και υπάρχει η διαδικασία των παγίων εντολών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, κάτι που ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων, και εκεί έχω αντίθετη άποψη από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα να συναλλάσσεται ηλεκτρονικά. Μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, ατομικές και μικρές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν τέτοιου είδους οργάνωση στα λογιστήριά τους να μπορούν να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά. Αλλά κυρίως, όπως προκύπτει από τη σχετική διαταγή, δεν μπορεί τουλάχιστον στην παρούσα φάση να γίνουν πληρωμές εκτός χώρας. Μιλάει για πληρωμές τραπεζικές χωρίς όριο, εφόσον υπάρχει πιστωμένος τραπεζικός λογαριασμός και για τη χρήση των ελληνικών συναλλαγών. Επίσης, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα όσον αφορά και την παραβατικότητα που υπάρχει στην περίπτωση που ένας επιχειρηματίας μπορεί, έχει διαθέσιμα μετρητά και θέλει να πληρώσει άνω των 500 ευρώ σε καθαρές αξίες πάντα μια συναλλαγή του. Γιατί απλά δεν τηρούνται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις του άρθρου 22-23 περί επικτωμένων δαπανών και αυτά τα τιμολόγια. Από τη στιγμή που τα χρήματα δεν θα κατατεθούν στην τράπεζα και δεν μπορούν να κατατεθούν διότι δεν είναι ανοιχτές οι τράπεζες, υπάρχει αργία, υποχρεωτική αργία μέχρι τις 6 Ιουλίου. Προφανώς αυτό το τιμολόγιο θα είναι άκυρο. Το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν θα πρέπει να περιλάβει στις όποιες σκέψεις για όποιες τροποποιήσεις και μεταβολές που αφορούν τις παραβάσεις που θα ακολουθήσουν αυτή την αναστολή πληρωμών. Πρέπει να πούμε την αδυναμία μάλλον συναλλαγών των ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορούν παράδειγμα σήμερα να πληρωθούν ενίκια στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ποσά ενοικίων που υπερβαίνουν τα 60 ευρώ θα πρέπει να γίνουν πάγιες εντολές. Δεν μπορεί να σταλούν χρήματα σε ένα παιδί που σπουδάζει. Δεν μπορούν να πληρωθούν σειρά συναλλαγών του ιδιωτικού τομέα, γιατί αν ακόμα επιλέξει κάποιος την άλλη μορφή τραπεζικού του συστήματος που λέει η επιταγή, δεν την αποδέχεται με το αρνητικό κλίμα που υπάρχει σήμερα ο άλλος συναλλασσόμενος. Άρα μεταξύ Ελλήνων που εμπορεύονται, η επιταγή στην πράξη είναι ζήτημα μεταξύ σχέσεων και εμπιστοσύνης. Όλα αυτά πρέπει να ομαλοποιηθούν, θεωρώντας ότι δεν διασφαλίζεται μέσα από τις όποιες ανακοινώσεις ότι μετά τις 6 Ιουλίου θα υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας, ούτως ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή των πραγμάτων και να ομαλοποιηθεί το σύστημα των συναλλαγών. Προφανώς, κάθε ένας συνάδελφος οικονομολόγος θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός στις όποιες διατυπώσεις. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, εάν και εφόσον γίνει, κατά την ταπεινή μας αντίληψη, μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή προς την ελληνική κυβέρνηση και αντίθετα, μέσω του δημοψηφίσματος, μπορεί και υπάρχει αρκετή δυνατότητα και προϋποθέσεις να αποσυρθεί αυτό το δημοψήφισμα. Δεν θα αναφερθώ περιπέρως στο δημοψήφισμα. Όμως, όσον αφορά τις συναλλαγές, έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο, ήδη έχει προχωρήσει στη σύσταση της Πενταμελούς Επιτροπής, που μπορεί να επεκτείνει τα όρια για παραπάνω οικονομική συναλλαγή των 60 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις, υγεία, φαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικοί λόγοι για παραπάνω συναλλαγές και λόγοι διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος. Και πρέπει να πούμε ακόμα ότι και πολιτικά έχει προεκτάσει, διότι πολλές συναλλαγές των περιφερειών και των δήμων προς εργολάβους, ακόμα και αν υπάρχουν χρήματα που έχουν όλα μεταφερθεί, δεν μπορούν να ομαλοποιηθούν με αυτά τα πιστωτικά όρια. Εξαιρουμένης της δυνατότητας και η περιφέρεια που έχει και οι εργολάβοι να έχουν τέτοιους λογαριασμούς που να κινούνται με πάγιες εντολές. Δεν είναι το σύνολο των εντολών πάγιες. Τα προβλήματα αυτά μεταφέρονται στους οικείους φορείς,
οικονομικά επιμελητήρια, εμπορικά επιμελητήρια και όλους τους συμμετέσχοντες στο οικονομικό κύκλωμα. Και ελπίζουμε ότι σήμερα ή αύριο το πολύ θα έχουν ομαλοποιηθεί, τουλάχιστον για τον ιδιωτικό τομέα, οι διαδικασίες των συναλλαγών. Διαφορετικά, θα αποτελεί αυτό το εξαήμερο, χωρίς οριστικοποιημένο το πλέγμα των δράσεων για επόμενο μετά τις 6 του Ιούλη, για την 6 Ιουλίου περίοδο, θα δημιουργήσει μια κατάσταση εκρηκτική και βεβαίως μια αναστολή πυρωμό και στον ιδιωτικό τομέα.